Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Θα ρίξουμε μία ματιά στις εξελίξεις του εσωτερικού αλλά και της διεθνής. Θα ταξιδέψουμε και θα δούμε περίεργα νέα από όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε όμως τώρα με τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε στο zoogla.gr. Διασκέδαση duty free είναι ο τίτλος του πρώτου πρωτοσέλιδου. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών ελέγχων ευνοεί τα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Συνεχίζουμε με το δεύτερο πρωτοσέλιδο, μάχη κολοσσών για τα αεροδρόμια. Ποιοι δίνουν το παρόν στο διαγωνισμό για την αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αερολιμένων. Συνεχίζουμε με τις ευκαιρίες απασχόλησης. 4 νέα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προσφέρουν τη δυνατότητα εργασίας σε 117.000 ανέργους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο zoogla.gr με ρεπορτάζ και βίντεο για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Τώρα, στις 14 Ιουλίου ξεκινάει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών των δικαιούχων. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπήρξε με το βίντεο αυτό. Η πληροφορία λοιπόν είναι ότι στις 14 Ιουλίου ξεκινά η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕΔ και παράλληλα είδαμε ότι νέες ευκαιρίες για απασχόληση και κατάρτιση θα έχουν συνολικά 117.000 άνεργοι στο πλαίσιο των 4 χρηματοδοτούμενων μέσω ΕΣΠΑ προγραμμάτων που έχουν ήδη προκηρυχθεί και θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα και θα πάμε στη Ραχίλ Μακρύ, φορώντας το πορτοκαλί τζόκι καπελάκι της Γενό, τζιν και αθλητικά παπούτσια. Έφτασε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στα γραφεία της ΔΕΗ στη Χαλκοκονδύλη, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Ραχίλ Μακρύ, για να συμπαρασταθεί στους εργαζομένους που διαμαρτύρονταν για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης. Αυτό όμως που τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε σχόλια ήταν η Louis Vuitton πανάκριβη τσάντα που είχε περασμένη χιαστή στον κορμό της η βουλευτής. Η κυρία Μακρύ, η οποία ως γνωστόν δεν χάνει πορεία για πορεία και δεν παραλείπει να βρίσκεται στο πλευρό εργαζομένων που διαμαρτύρονται για την πολιτική της κυβέρνησης, όπως αυτών της ΕΡΤ και των απολυμένων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης βρέθηκε στο πλευρό και των εργαζομένων της σχολής. Πάντως, αυτό που χαρακτήρισε την παρουσία της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην πορεία διαμαρτυρίας της ΔΕΗ ήταν η επιλογή της τσάντας και πώς να μην είναι άλλωστε, η οποία ήταν τουλάχιστον ατυχής για την περίσταση. Η συγκεκριμένη στιλιστική επιλογή τη σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως με ορισμένους να επισημαίνουν ότι η αξία της ξεπερνά τα χρήματα που παίρνει ένας καλοπληρωμένος υπάλληλος το μήνα. Σίγουρα αυτή η τσάντα δεν ενδείκνυται για διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις, ακόμη και αν βρίσκεται οποιοδήποτε βουλευτής στο πλευρό των εργαζομένων. Αλλάζουμε κλίμα. Βγήκε από το κρατητήριο ο 15χρονος Αμερικανο-Παλαιστίνιος Ταρίκ Αμπού Καντέιρ, που είχε συλληφθεί από Ισραηλινούς αστυνομικούς, τους οποίους κατήγγειλε ότι τον ξυλοκόπησαν. Παράλληλα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του Παλαιστίνιου εφήβου, ο οποίος σύμφωνα με την νεκροψία κάηκε ζωντανός. Να δούμε το ρεπορτάζ. Βγήκε από το κρατητήριο ο 15χρονος Αμερικανο-Παλαιστίνιος Ταρίκ Αμπού Καντέιρ, ξάδελφος του Παλαιστίνιου εφήβου που δολοφονήθηκε πρόσφατα. Είχε συλληφθεί από Ισραηλινούς αστυνομικούς, τους οποίους κατήγγειλε ότι τον ξυλοκόπησαν. Ισραηλινό δικαστήριο τον έθεσε σε κατοίκον περιορισμό για 9 ημέρες και η μητέρα του είπε πως η οικογένεια θα επιστρέψει στην Καλιφόρνια στις 16 Ιουλίου.
Πιστεύω πως ήταν η αστυνομία. Παρακολουθούσα κάποιους που ήρθαν από το πλάι και με άρπαξαν, δήλωσε. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν πλήρη και εξονυχιστικό έλεγχο των στοιχείων. Δηλώντας το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ζήτησε ψυχραιμία και υποσχέθηκε να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της ηρεμίας. Ανάλογη τοποθέτηση έκανε και ο πρόεδρος του Ισραήλ Σιμών Πέρες. Δεν θα καλύψουμε τίποτα. Θα ανακαλύψουμε όλους εκείνους που έδρασαν εγκληματικά εναντίον κάποιου άλλου. Είτε σκότωσαν, είτε απήγαγαν, είτε βασάνισαν. Και σε αυτό δεν θα κάνουμε κανένα συμβιβασμό. Πηγή των δυνάμεων ασφαλείας δήλωσε πως την Κυριακή συνελήφθησαν 6 Εβραίοι ως ύποπτοι για την απαγωγή και τη δολοφονία του 16χρονου εφήβου Μοχάμετ Αμπού Καντέιρ. Η πηγή δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, είπε όμως πως η αστυνομία βλέπει εθνικιστικά κίνητρα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του Παλαιστινίου εφήβου, ο οποίος σύμφωνα με την νεκροψία κάηκε ζωντανός. Συμπλοκές σημειώνονται σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους και η Χεβρώνα. Πολλοί είναι εκείνοι που πλέον φοβούνται το ενδεχόμενο μιας τρίτης ιντιφάντας. Σύμφωνα με τις ενδείξεις δεν θα υπάρξει τρίτη ιντιφάντα, καθώς είναι δύσκολο να κάνουμε εξέγερση. Είναι περίεργη η κατάσταση για τους Παλαιστινίους. Έχουμε αρκετά όπλα, έχουμε καλή οργάνωση για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να γίνει τρίτη ιντιφάντα, είναι πολύ δύσκολο. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, όλα είναι αποκλεισμένα. Δεν μπορούμε πλέον να δουλέψουμε μέσα στο Ισραήλ. Οι Παλαιστινιακές πόλεις είναι απομονωμένες η μία από την άλλη. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει τρίτη ιντιφάντα. Στην Ιερουσαλήμ, ομάδα ακροδεξιών διαδήλωσε έξω από την κατοικία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζητώντας εκδίκηση από τη Χαμάς. Στην Ουκρανία τώρα καθημερινές είναι οι μάχες στο Λουγκάνσκ, εκεί όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο της πόλης. Οι Ουκρανοί στρατιώτες φαίνεται ότι είναι καλύτερα οργανωμένοι. Να δούμε το ρεπορτάζ του Euronews. Οι μάχες βρίσκονται στην ημερησία διάταξη στα περίχωρα του Λουγκάνσκ, εκεί όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο της πόλης. Στο Σλαβιάνσκ αλλά και στο Ντόνετσκ οι αποσχιστές είναι αντιμέτωποι με την ολομέτωπη επίθεση των Ουκρανών στρατιωτών που δείχνουν πλέον να είναι καλύτερα οργανωμένοι, με συνέπεια οι φιλορώσοι αντάρτες να βρίσκονται προαδιεξόδου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερους αντάρτες, αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι δεν διαθέτουμε αρκετά όπλα και πυρομαχικά. Τι να κάνουμε, να αποσυρθούμε από τον Ντόνετσκ και να πάμε πού ακριβώς, στον πλανήτη Άρη? Μόνον εκεί, δεν έχουμε αλλού να πάμε. Εντούτοις και πάλι στον Ντόνετσκ, οι φιλορώσοι πραγματοποίησαν διαδήλωση υπέρ της απόσχησης, δηλώνοντας την πλήρη στήριξή τους στον αγώνα των αποσχιστικών δυνάμεων. Η πόλη του Σλαβιάνσκ βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια των Ουκρανών στρατιωτών, όπως δείχνει και το βίντεο ντοκουμέντο. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας έτυχε υποδοχή ήρωα από τους ντόπιους κατοίκους, τους οποίους παρήχε διαβεβαιώσεις σχετικά με το μέλλον τους. Είναι εικασίες όλα αυτά περί ρωσικής και ουκρανικής γλώσσας. Η σύζυγός μου μιλά ρωσικά όπως και τα παιδιά μου. Στη δουλειά μιλώ ουκρανικά. Κανείς δεν φέρνει αντιρρήσεις για τη γλώσσα, ούτε στο Κίεβο, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Πηγαίνετε στη Λβίβ και μιλήστε ρωσικά. Αμέσως μετά ο Ουκρανικός στρατός άρχισε τη διανομή επισιτιστικής βοήθειας στην πλατεία Λένιν, αν και αρκετοί πολίτες ανέφεραν ότι δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα. Στους 29 ανέρχονται οι νεκροί μετά τις επιθέσεις που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου στις ακτές της Κένυας. Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η οργάνωση Al-Shabaab. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Δύο νέες αιματηρές επιθέσεις εξαπέλυσαν στις κενιατικές ακτές τα μέλη της Ισλαμικής Ένοπλης Οργάνωσης Al-Shabaab που συνδέεται με την Al-Qaeda. Συνολικά σκοτώθηκαν 29 άνθρωποι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου. 9 στην πόλη Χιντί, στο Ναμό Λαμού και 20 στην πόλη Γκαμπά της επαρχίας Ποταμός Τάνα. Η Al-Shabaab που έχει ορκιστεί να διώξει τις κενιατικές δυνάμεις από τη Σομαλία ανέλαβε την ευθύνη. Πάντως, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, η αναπληρώτρια Γενική Επιθεωρητής της Αστυνομίας υποστήριξε ότι την επίθεση θα μπορούσε να έχει κάνει και η αυτονομιστική οργάνωση Κίνημα της Δημοκρατίας της Μομπάσα. Όπως τόνισε, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
Στην Ευρώπη τώρα η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ σημαντική, καθώς επανεξελέγει ως πρόεδρος της νέας Ευρωβουλής ο Μάρτιν Σούλτς και η Ιταλία ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη μυστική ψήφο, η εκλογή του Σούλτς χαρακτηρίστηκε από κάποιους ευρωβουλευτές ως αποτέλεσμα συμφωνιών πίσω από κλειστές πόρτες. Να δούμε το σχετικό εκτενές ρεπορτάζ στο Euronews. Ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα για την Ευρώπη, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο καλωσόρισε τον νέο πρόεδρό του και η Ιταλία ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μάρτιν Σούλτς επανεξελέγει ως πρόεδρος της νέας Ευρωβουλής, αλλά η εκλογή παρά τη μυστική ψήφο χαρακτηρίστηκε από κάποιους ευρωβουλευτές ως αποτέλεσμα συμφωνιών πίσω από κλειστές πόρτες. Με την απόλυτη πλειοψηφία των 409 ψήφων, ο Μάρτιν Σούλτς επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Στην ομιλία του έστειλε το δικό του μήνυμα στους ευρωσκεπτικιστές και ακροδεξιούς που εμφανίζονται ενισχυμένοι. Μια δημοκρατία μπορεί μόνο να οικοδομηθεί σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, στη βάση του σεβασμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όποιος αμφισβητεί τους κανόνες του αμοιβαίου σεβασμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θα αντιμετωπίσει τη στεναρή μου αντίσταση. Ο ευρωσοσιαλιστής Μάρτιν Σούλτς εξελέγει με τις ψήφους του μεγάλου συνασπισμού, της ομάδας του και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που έχει και την πλειοψηφία των εδρών. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής της ομάδας, εξηγεί. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα δημοκρατική στάση, ότι παρουσιάσαμε προεκλογικά τις ιδέες μας, τη γενική μας κατεύθυνση και στη συνέχεια όταν βλέπουμε ότι δεν έχουμε πλειοψηφία, πρέπει να συνεργαστούμε. Παρ' όλα αυτά, ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, υποψήφιος και αυτός για τη θέση του Προέδρου της Ευρωβουλής με την Ευρωπαϊκή Αριστερά, τόνισε ότι μόνο ένας τρόπος συνεργασίας υπάρχει με τον νέο Πρόεδρο. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να βρούμε φόρμουλα συνεργασίας με τον κύριο Σούλτς εάν συνεχίσει να δουλεύει όπως τώρα. Θα του τίνουμε το χέρι, αλλά το κλειδί για αυτό το χέρι είναι να σταματήσει τις πολιτικές λιτότητας. Και ο Νάιτζελ Φάρατζ έδειξε με το δικό του τρόπο την αντίθεσή του στα ευρωπαϊκά σύμβολα, γυρνώντας την πλάτη στην ορχήστρα την ώρα που έπαιζε την Οδή στη Χαρά του Μπετόβεν, ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπέρ ή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι ξέρουν ότι ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έχει σημαντικές αρμοδιότητες. Κάποτε ήθελε να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ο Μάρτιν Σούλτς επιστρέφει στο τιμόνι του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά για το φιλόδοξο Γερμανό σοσιαλδημοκράτη δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε. Ήταν ανάμεσα σε εκείνους που στήριξαν την ιδέα των υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν στις ευρωεκλογές, όχι μόνο γιατί διεκδικούσε ο ίδιος αυτή τη θέση. Ο πλούτος δεν διανέμεται με έναν δίκαιο τρόπο στην Ευρώπη. Στην Αθήνα βλέπουμε ανθρώπους να ψάχνουν τους κάδους σκουπιδιών για να επιβιώσουν, ενώ την ίδια ώρα Έλληνες δισεκατομμυριούχοι αγοράζουν τα πιο ακριβά κίνητα σε Λονδίνο και Βερολίνο. Ο 59χρονος πολιτικός έχει μεγαλώσει σε μια μικρή πόλη κοντά στα σύνορα Γερμανίας και Βελγίου, ενώ προέρχεται από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Οι φίλοι του τον θυμούνται να θέλει να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αλλά στη συνέχεια είχε έναν σοβαρό τραυματισμό και αργότερα κάποια προβλήματα με το αλκοόλ. Ακολούθησε επαγγελματική εκπαίδευση ως πολιτής βιβλίων και έγινε δήμαρχος της πόλης του σε ηλικία 31 ετών. Για πρώτη φορά εξελέγει στο Ευρωκοινοβούλιο το 1994 και έγινε γνωστό σε όλη την Ευρώπη το 2003, όταν ο τότε Ιταλός Πρωθυπουργός Μπερλουσκόνη τον συνέκρινε με φύλακα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Σκληρός αντίπαλος, ως πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, αντιλήφθηκε το ρόλο του με έναν πιο πολιτικό τρόπο από τους προκατόχους του και ποτέ δεν απέφυγε τις συγκρούσεις. Πίσω στους ευρωσκεπτικιστές, στο κοινοβούλιο φαίνεται ότι οι θεατρινισμοί τους δεν διασκέδασαν κάποιους ευρωβουλευτές. Το επόμενο ρεπορτάζ από τη Μαργαρίτα Σφόρτσα. Η πρώτη ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ολοκληρώθηκε. Ένα κοινοβούλιο που μετράει 170 ευρωσκεπτικιστές βουλευτές και φυσικά δεν έλειψαν οι θεατρινισμοί.
Την ώρα που άνοιγε η Ολομέλεια με την ορχήστρα να παίζει τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωβουλευτές του Βρετανικού UKIP με προεξάρχοντα το Farage γύρισαν την πλάτη στην ορχήστρα, ενώ οι βουλευτές της γαλλικής ακροδεξιάς δεν σηκώθηκαν από τις θέσεις τους. Εάν θέλουν να γυρίσουν την πλάτη στην Ευρώπη, τότε τι κάνουν εδώ? Δεν έχουν κανένα λόγο να παραμένουν σε ευρωπαϊκά όργανα που περιφρονούν. Νομίζω ότι αυτό είναι πολιτικά ασυνάρτητο και είναι τελικά μια έλλειψη σεβασμού στη δημοκρατία, δήλωσε ο Φιλίπ Λαμπέρ από τους Πρασίνους. Ο Ρέιμοντ Φίτς είχε εκλεγεί για πρώτη φορά με το UKIP και απάντησε ευθέως για αυτή την κίνηση προς την ορχήστρα. Δεν πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομιμοποίηση και έτσι αρνούμαστε να τη δεχτούμε. Ο Ιταλός Μπέπε Γκρίλο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ευρωβουλευτής, προσήλθε στο Στρασβούργο καλεσμένος του Νάιτζελ Φάρατζ, με τον οποίο συμμάχησαν και τελικά σχημάτισαν ομάδα στην Ευρωβουλή. Μία ακόμα αρχή στην ευρωπαϊκή πολιτική αρένα. Αυτή τη φορά για την Ιταλία να αναλάβει το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους 6 μήνες. Ο νέος Ιταλός Πρωθυπουργός μίλησε με πάθος και λάμψη. Αλλά τι γίνεται με την ουσία? Για τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας μίλησε ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Ιταλός Πρωθυπουργός. Ο Ματέο Ρέντσι, με σαφείς αναφορές στη σχέση της Ιταλίας με την Ελλάδα από την οποία παρέλαβε τη σκητάλη της Προεδρίας, έθεσε ως βασικό άξονα την ανάπτυξη. Υπογράψαμε όλοι μαζί και η προκατοχή μας ένα σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Υπάρχει σταθερότητα, αλλά υπάρχει και η ανάπτυξη. Και το αίτημα της ανάπτυξης ως θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής δεν τίθεται από μία μόνο χώρα, εξυπηρετεί όλη την Ευρώπη, όχι μόνο την Ιταλία. Παρ' όλα αυτά, η Ολλανδία ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων, Σοφίν Βέλτ, δεν πίστηκε από το περιεχόμενο των λόγων του Ιταλού Πρωθυπουργού. Έχοντας ακούσει ολόκληρη την ομιλία, δεν είμαι σίγουρη τι τελικά θα κάνει η Ιταλική Προεδρία. Δεν υπήρξε πρόγραμμα ή συγκεκριμένο όραμα και πιστεύω πως αυτό που έκανε παρόλα αυτά ήταν να προκαλέσει μια συζήτηση για τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοσιογράφος του Euronews Μαργαρίτα Σφόρτσα μεταδίδει. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι είναι το πρόσωπο των ημερών στην Ευρώπη χάρη στη μεγάλη επιτυχία του στις ευρωεκλογές. Σε πολιτικό επίπεδο άνοιξε και πάλι τη συζήτηση για την ανάπτυξη, αλλά η ιταλική οικονομία βρίσκεται ακόμα πολύ χαμηλά και αυτό αποδυναμώνει τη θέση της. Μετά από τόσες πολλές υποσχέσεις, η Ευρώπη περιμένει αποτελέσματα από εκείνον αν θέλει να θεωρείται ένας αξιόπιστος ηγέτης. Ας δούμε τώρα τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα η πολύ αναμενόμενη. Και αφού λοιπόν η Ελλάδα έδωσε τη σκητάλη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας στην Ιταλία, έκανε έναν απολογισμό των πεπραγμένων και των συμπερασμάτων με κοινό παρανομαστή την επισήμανση ότι η Προεδρία αποτελεί αφετηρία για ανάπτυξη βασισμένη στην έρευνα και την καινοτομία. Για να δούμε το βίντεο. Με την ολοκλήρωση της ελληνικής προεδρίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων και των συμπερασμάτων με κοινό παρονομαστή την επισήμανση ότι η προεδρία αποτελεί αφετηρία για ανάπτυξη βασισμένη στην έρευνα και την καινοτομία. Τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά εκπροσώπησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας. Η προσπάθεια που κάνουμε τώρα στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Μια αντίληψη θα μου επιτρέψει να πω πολύ πιο πρωτοπόρα. Φεύγουμε από την λογική του grant της εφάπαξ επιδότησης και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνθετο πλαίσιο χρηματοδοτικών εργαλείων που θα ενισχύσουν τις νέες προσπάθειες των νέων ανθρώπων να βγουν στην αγορά. Τα γνωστά σε όλους σας ως startups, οι νεόφυτες επιχειρήσεις, τα incubators, δηλαδή οι θερμοκοιτίδες της επιχειρηματικότητας, η συμμετοχή του κράτους στο κεφάλαιο και στο ρίσκο των νέων ιδεών είναι τρόπος με τον οποίο ελπίζουμε ότι θα πάμε πολύ πιο μπροστά. Και από την άλλη πρέπει να σας πω ότι η σκέψη μας είναι το κράτος σε αυτές τις καινούριες προσπάθειες να διατηρήσει ένα δικαίωμα royalties, δικαιωμάτων δηλαδή επί της πνευματικής ιδιοκτησίας, όχι για να θησαυρίσει το κράτος από αυτές τις προσπάθειες, δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο, αλλά κυρίως για να μπορέσει να επανεπενδύσει σε νέες προσπάθειες νέων ανθρώπων, σε νέες ιδέες,
ό,τι θα μπορέσει να κερδιθεί από αυτή τη δραστηριότητα. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστος Βασιλάκος επισήμανε ότι στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον η Ελλάδα χρησιμοποιεί καινούργια εργαλεία ανάπτυξης που δίνουν όθηση στις προσπάθειες για να βγει η χώρα από την κρίση. Αποδείξαμε ότι εμείς οι Έλληνες, ακόμα και στα δύσκολα, καταφέρνουμε και μάλιστα με τον καλύτερο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Παρόλο τις αυξημένες υποχρεώσεις μας που είχαμε ως Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την εκπλήρωση των στόχων της Ελληνικής Προεδρίας, παράλληλα εργαζόμασταν και για την υλοποίηση μιας σειράς πολύ σημαντικών δράσεων και στόχων για τη βελτίωση και την ενίσχυση του εθνικού ερευνητικού οικοσυστήματος. Δράσεις όπως το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, την εθνική στρατηγική, το εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020, την αξιολόγηση του ερευνητικού ιστού, τον εθνικό οδικό χάρτη ερευνητικών υποδομών, την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπου τους τελευταίους μήνες σχεδόν τη διπλασιάσαμε, αλλά και την απρόσκοπτη όμως χρηματοδότηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων, των επιχειρήσεων και την ολοκλήρωση των προκηρύξεων που είχαμε ήδη ξεκινήσει, των γνωστών ΠΑΒΕΤ για τη βιομηχανία, τις διακρατικές συνεργασίες Ελλάδας-Γερμανίας, Ελλάδα-Ισραήλ και άλλα. Τον λόγο πήρε επίσης ο ακαδημαϊκός Ιωσήφ Ψηφάκης, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, επισημένοντας ότι δεν θα ξεπεράσουμε την κρίση στηριζόμενοι μόνο στον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή, αλλά εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της καινοτομίας. Αυτό το οποίο πρέπει να αποδιώξουμε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε οικοσυστήματα καινοτομίας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της κοινοτομίας, σύγχρονες κοινωνίες, και αυτό αναδείχθηκε βέβαια στο, είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο και οφείλεται στην ανάπτυξη, στη σύγκληση τριών παραγόντων που βλέπετε εδώ πέρα, τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων αρεστίας ικανών να παράγουν αποτελέσματα αιχμής, σκεφτείτε παραδείγματος χάρη τα μεγάλα τεχνολογικά πανεπιστήμια στην Αμερική, την ενεργή συμμετοχή μεγάλων εταιριών που χρηματοδοτούν καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες και την ανάδειξη νεοφυών επιχειρήσεων, αυτό που λέμε startups, που προσφέρουν την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αυτοί οι τρεις συνεργαζόμενοι παράγοντες συνιστούν ένα αυτοσυντηρούμενο σύστημα συμβίωσης, χάρη στη συμπληρωματικότητα των ρόλων τους. Η ανάπτυξη των οικοσυστημάτων καινοτομίας απαιτεί επίσης την κρατική υποστήριξη και παρέμβαση για τη δημιουργία υποδομών, καθώς και για τη θέσπιση κατάλληλων νομικών πλαισίων. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο νομπελίστας καθηγητής Ρότζερ Κόρνμπεργκ, ο οποίος έχει τιμηθεί με τον Νόμπελ Χημίας το 2006. Η καινοτομία και τα startups ήταν λοιπόν στο επίκεντρο του απολογισμού της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, και από αυτό το θέμα θα πάμε στην Ουγγαρία και το γκέτο των ωφελητών, που η κυβέρνηση της χώρας έχει κατασκευάσει έναν οικισμό για χρεωμένους καταναλωτές που πήραν δάνειο σε ξένο νόμισμα πριν την κρίση του 2008. Για να το δούμε. Σειρές από πανομοιότυπα σπίτια μέσα στα χωράφια. Βρισκόμαστε σε αυτό που ορισμένοι αποκαλούν γκέτο των οφηλετών. Εδώ, λίγο έξω από την ουγγρική πόλη Όξα. Αυτός ο οικισμός έχει κατασκευαστεί από την κυβέρνηση και φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες χρεωμένους καταναλωτές που πήραν δάνεια σε ξένο νόμισμα πριν από την κρίση του 2008. Η Λίτκο και η οικογένειά της μετακόμισαν εδώ πριν από ένα χρόνο, όταν απειλήθηκαν με έξωση. Δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις δόσεις του δανείου που πήραν σε ελβετικά φράγκα. Η σύζυγός μου είχε δουλειά, εγώ μπορούσα να εργαστώ και είχα και τη σύνταξή μου. Οπότε μπορούσαμε να πληρώσουμε. Όμως στη συνέχεια το φιορίνι έπεσε και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες πραγματικά ξέφυγαν. Η τράπεζα ζητούσε όλο και περισσότερα. Οι μήνες και οι δόσεις έτρεχαν και έτσι μείναμε πίσω στις μηνιαίες πληρωμές. Μη έχοντας άλλη επιλογή, κάνουμε αίτηση για να έρθουμε εδώ. Έπρεπε να βρούμε στέγη για την οικογένειά μας, έχουμε τρία παιδιά.
μπορεί να βρισκόμασταν στον δρόμο. Χρειαζόμασταν μια σταθερή λύση. Έπρεπε να βγούμε από το αδιέξοδο. Το 1 τρίτο των 4 εκατομμυρίων νοικοκυριών της Ουγγαρίας πήραν δάνεια σε ξένο νόμισμα, κυρίως σε ελβετικά φράγκα μεταξύ του 2005 και του 2008. Οι δανειολήπτες πέτυχαν επιτόκια 3 φορές χαμηλότερα σε σχέση με τα δάνεια που δινόντουσαν σε φιωρίνια. Όμως η οικονομική κρίση βύθισε το φιωρίνι και το κόστος δανεισμού ανέβηκε στα ύψη. Το 2011 η κυβέρνηση Όρμπαν επενέβη και επέτρεψε στους φερέγγιους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους σε προνομιακές τιμές. Όμως δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά εξακολουθούν να αγωνίζονται. Η Τζούντιτ είναι επικεφαλής της Ένωσης που υπερασπίζεται τα θύματα των τραπεζικών δανείων. Η ομάδα της βοηθά τους οφειλέτες να επαναδιαπραγματευτούν τα δάνειά τους, αλλά και να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους. Βλέπουμε ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών που έχουν περίπου το ίδιο εισόδημα ή και λιγότερο από την αρχή της κρίσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις και έτσι το χρέος αυξάνεται συνεχώς. Κατά τη γνώμη μας, η πρώην μεσαία τάξη απειλείται με εξαφάνιση. Δύσκολα μπορούμε να μιλάμε πια για μεσαία τάξη αφού πλέον όλοι μας ανήκουμε στην κατώτερη τάξη. Το σωματείο βοήθησε την Όλγα, την οποία συναντήσαμε σε μία από τις καλύτερες περιοχές της Βουδαπέστης. Ζει σε ένα διαμέρισμα που αγόρασε η κόρη της με δάνειο το 2007. Όμως η κόρη της μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού έχασε την δουλειά της στην Ουγγαρία. Εδώ και 4 χρόνια η Όλγα δεν έχει καταβάλει ούτε μία δόση. Υπήρξε μια διαρροή που δεν μπορούσαμε να επισκευάσουμε. Έπρεπε λοιπόν να πουλήσουμε τα έπιπλα γιατί δεν είχαμε χρήματα. Για ένα μικρό διάστημα η Όλγα πλήρωνε τις δόσεις του δανείου, όμως δεν μπορεί πια αφού με τη σύνταξή της οριακά καλύπτει τις βασικές ανάγκες της εγγονής και του εγγονού της. Υποστηρίζει πως το δάνειο αυτό κατέστρεψε την οικογένειά της. Το πιο φοβερό από όλα είναι πως μετά από ένα χρόνο ο σύζυγός μου πέθανε από καρδιακή προσβολή. Έμεινα μόνη και χωρίς καμία βοήθεια. Στην Ουγγαρία είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να καλύψει τα καθημερινά του έξοδα και να αποπληρώσει και το δάνειό του. Αν δεν είχαμε τη βοήθεια του σωματείου, δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Θα ήμασταν ήδη στο δρόμο. Με πρόσφατη απόφαση του, το Ουγγρικό Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε ορισμένους όρους των συμβάσεων πίστοσης σε ξένο νόμισμα. Την απόφαση υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ορισμένες ρήτρες επέτρεπαν στις τράπεζες να χρεώνουν διαφορετικές τιμές για τις εκταμιεύσεις δανείων και τις αποπληρωμές ή να τροποποιούν τους όρους του δανείου χωρίς την έγκριση των πελατών τους. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι παράνομη υπογραφή συμβάσεων με βάση διαφορετικές ισοτιμίες. Όσον αφορά τις μονομερείς τροποποιήσεις των συμβάσεων, το δικαστήριο επίσης αποφάσισε πως δεν ισχύουν. Πιστεύουμε ότι με βάση τις περιπτώσεις που έχουμε ήδη δει και εξετάσει, οι περισσότερες συμβάσεις δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ένας νέος νόμος υποχρεώνει τις τράπεζες να αποζημιώνουν τους πελάτες, των οποίων οι συμβάσεις κρίθηκαν καταχρηστικές. Εκτιμάται πως ο νόμος αφορά περισσότερο από το 10% του κεφαλαίου των Ουγγρικών τραπεζών. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται νέα δέσμη μέτρων που μπορεί να αγγίξει το 30 με 40% των τραπεζικών κεφαλαίων. Κυβέρνηση και τράπεζες αρνήθηκαν να μας μιλήσουν. Το ίδιο και η Ένωση Τραπεζών. Στο Euronews όμως μίλησε ο πρώην επικεφαλής της Ουγγρικής Θυγατρικής της Αυστριακής Τράπεζας Raiffeisen. Ο Πίτερ Φελσκούτη φοβάται πως το νομοσχέδιο αποτελεί βαρύ χτύπημα για τα ξένα ιδρύματα που ελέγχουν το 80% των τραπεζών. Πιθανώς οι περισσότερες τράπεζες, αν όχι όλες, θα πρέπει να φορτώσουν τις απώλειές τους στις τοπικές θυγατρικές τους. Ένα άλλο ζήτημα είναι η πολιτική τους έναντι των Ουγγρικών επιχειρήσεων μετά από αυτή την ιστορία. Προφανώς τα τελευταία 2 χρόνια οι ξένες τράπεζες ακολουθούν μια παθητική στάση στην Ουγγαρία. Θέλω δηλαδή να πω ότι μοιάζουν με ζόμπις αφού συνεχώς μειώνουν την δανειοδοτική τους δραστηριότητα στη χώρα. Βεβαίως κάτι τέτοιο είναι πολύ κακό για την οικονομία. Κατευθυνόμαστε στο Σιόφοκ, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας.
Εδώ συναντάμε τον Γιώργη Λίμαν, δικηγόρο που φημίζεται για την δράση του υπέρ των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ο Λίμαν χειρίζεται περίπου 1.200 υποθέσεις και αναγκάζει τις τράπεζες να αποδείξουν την καλή τους πίστη. Η πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αποτελεί προσωπική του νίκη. Τα δικαστήρια δεν μπορούν να πούνε ότι είμαι λάθος, γιατί δεν έχω να αποδείξω τίποτα πια. Και τώρα ο εναγόμενος έχει μαζί του τις αποδείξεις. Και αν οι τράπεζες ή άλλοι δεν συμφωνούν μαζί μου, πρέπει να αποδείξουν ότι οι όροι των συμβάσεων είναι δίκαιοι. Τώρα εκείνοι πρέπει να απολογηθούν, όχι εμείς. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς 2 ετών. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο δικηγόρος βοήθησε αυτό το ζευγάρι και κατάφερε να ακυρώσει τις καταχρηστικές ρήτρες του δανείου που είχε πάρει. Η Εύα και ο Μίκλος ελπίζουν πως σύντομα θα μειωθεί η δόση αποπληρωμής του στεγαστικού τους δανείου που με τους τόκους τριπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Η Εύα λέει πως σίγουρα είναι μια ανακούφιση, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει τις δυσκολίες που έχει περάσει. Φανταστείτε πως δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Δανειζόμασταν χρήματα για να επιβιώσουμε. Δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε ψωμί. Δεν είχαμε αρκετά για να αγοράσουμε ένα κομμάτι ψωμί. Η τράπεζα μας λίστεψε. Μας πήρε ό,τι είχαμε. Ο σύζυγός μου είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Έπρεπε να πηγαίνει στο νοσοκομείο τακτικά για 2 χρόνια. Ξοδέψαμε όλα μας τα χρήματα για να πληρώσουμε τους γιατρούς. Για 2 χρόνια ήταν τόσο άρρωστος που νόμιζα ότι είχε έρθει το τέλος. Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα υποστηρίξει πως το ζήτημα πρέπει να επιληθεί μέχρι το τέλος του έτους. Όμως ο Μίκλος και η Εύα αμφισβητούν τις κυβερνητικές προθέσεις. Ελπίζουμε τώρα πως η πολιτική και η κυβέρνηση δεν θα συνεχίσουν να λένε ψέματα. Πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να λυθεί το ζήτημα των δανείων σε ξενονόμισμα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όλες αυτές οι συμβάσεις πρέπει να ακυρωθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν πιστεύω ούτε μία λέξη από όσα λένε. Έχουν εκβιάσει τους ανθρώπους για τόσα πολλά χρόνια. Αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί, γιατί οι πολιτικοί θέλουν να μας πάρουν μέχρι και την τελευταία μας πνοή. Εγώ δεν τους πιστεύω. Τουλάχιστον η Ουγγρική κυβέρνηση μερίμνησε να μην μείνουν άστεγοι οι χρεωμένοι καταναλωτές. Τώρα στην Αυστραλία οι μαθητές μαθαίνουν πώς να είναι αισιόδοξοι. Ένα πρόγραμμα θετικής εκπαίδευσης συνδυάζει τη διδασκαλία με τη θετική ψυχολογία. Μάλιστα, πολλοί δάσκαλοι στο πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιούν το διαλογισμό και έτσι τα παιδιά διαλογίζονται 10 λεπτά πριν ξεκινήσουν να γράφουν. Για να το δούμε. Καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE. Μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Η θετική εκπαίδευση είναι μια ψυχολογική εκπαιδευτική διαδικασία που στόχο έχει την ανάπτυξη του αισθήματος της αισιοδοξίας. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για μια σχολική τάξη και τι περιλαμβάνει αυτό το μάθημα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η θετική εκπαίδευση βοηθά στη μείωση του άγχους και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ενώ οδηγεί και σε καλύτερους βαθμούς. Στην Αυστραλία, ένα σχολείο έχει αναπτύξει πρόγραμμα εκμάθησης της αισιοδοξίας. Ας δούμε τι μαθαίνουν τα παιδιά. Let's have a look. Μαθαίνουμε καλύτερα όταν είμαστε ευτυχισμένοι. Από το 2008, το Geelong Grammar School στην Αυστραλία εφαρμόζει πρόγραμμα θετικής εκπαίδευσης και συνδυάζει την διδασκαλία με την θετική ψυχολογία. Θετική ψυχολογία σημαίνει να βλέπεις τη ζωή με αισιοδοξία και να προσπαθείς πάντα για το καλύτερο. Έχουμε μαθητές που αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Είναι σημαντικό να βλέπουμε με αισιοδοξία τη ζωή. Το σχολικό πρόγραμμα βασίζεται στην πρωτοποριακή εργασία του Μάρτιν Σέλιγμαν του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Πριν μπουν στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν σεμινάρια και πειραματικά εργαστήρια. Στο μάθημά μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα συναισθήματά μας και στη θετική διάσταση της ζωής. Εξετάζουμε τις σχέσεις και κυρίως τις θετικές σχέσεις. Εξετάζουμε το νόημα των πραγμάτων και την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, πολλοί δάσκαλοι χρησιμοποιούν το διαλογισμό. Καθημερινά οι μαθητές κάνουν διαλογισμό πριν μπουν στην τάξη, ενώ ειδικά στις εξετάσεις τα παιδιά διαλογίζονται για 10 λεπτά πριν ξεκινήσουν να γράφουν. Όμως γιατί είναι σημαντικό οι μαθητές να είναι αισιόδοξοι?
160.000 νέοι Αυστραλοί πέφτουν σε κατάθλιψη κάθε χρόνο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Σε αυτό το σημείο επικεντρώνουμε και εμείς. Το μάθημα θετικής εκπαίδευσης ενισχύει τις αντοχές των μαθητών απέναντι στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αναμφίβολα θα αντιμετωπίσουν. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης υπολογίζουν τις επιπτώσεις στην ευημερία των μαθητών. Χρησιμοποιούν μια σειρά από μεθόδους για τον προσδιορισμό του στρες, όπως την μέτρηση της κορτιζόλης μέσω του τεστ Σιέλου. Όσο υψηλότερη είναι η κορτιζόλη, τόσο πιο στρεσαρισμένος είναι κάποιος. Τυχαία και χωρίς να το περιμένουν, ζητάμε από τους νέους να ασχοληθούν με το iPod και να μας πούν τι βλέπουν και με τι ασχολούνται. Εκεί βλέπουμε πώς αντιδρούν, αλλά τους ρωτάμε και για οτιδήποτε θετικό ή αρνητικό τους έχει συμβεί πρόσφατα. Θέλουμε να δούμε πώς έχουν ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και έτσι και εμείς βελτιώνουμε την τεχνική μας. Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, γονείς και μαθητές υποστηρίζουν πως τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Το μεγαλύτερο κέρδος από το μάθημα της θετικής εκπαίδευσης είναι η ανθεκτικότητα που έχω. Είμαι πολύ πιο δυνατή και αντιμετωπίζω τις καθημερινές δοκιμασίες όσο σκληρές και αν είναι. Έχω πραγματικά αλλάξει. Αυτό το μάθημα με βοήθησε σημαντικά. Νομίζω πως τα εφόδια αυτά θα τα κουβαλάω για όλη μου τη ζωή. Το τραγούδι Happy του Pharrell Williams γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία και δείχνει πόσο σημαντικό είναι να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Η αισιοδοξία βρίσκεται στο επίκεντρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο τον κόσμο. Ένα ίδρυμα στη Γερμανία έχει αναπτύξει πλήρη σειρά μαθημάτων για τη διδασκαλία της ευτυχίας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αυτά τα παιδιά στο γυμνάσιο Letzenfeld του Αμβούργου διδάσκονται πώς να είναι ευτυχισμένα. Καλώς ήλθατε στο Happiness Class, ένα μάθημα που διδάσκεται σε πάνω από 100 γερμανικά σχολεία. Αυτή η εξέδρα καταδύσεων καλεί τους μαθητές να ξεπεράσουν τα όρια τους. Εδώ τα παιδιά δοκιμάζουν ασκήσεις που μάλλον δεν θα τολμούσαν κάτω από άλλες συνθήκες. Μέσα από τα μαθήματα ευτυχίας, τα παιδιά κατανοούν τι σημαίνει κοινότητα, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και μαθαίνουν να εμπιστεύονται τους άλλους. Για πρώτη φορά σήμερα έκανα αυτή την άσκηση. Όταν ήμουν όρθια σκέφτηκα ότι ίσως δεν πρέπει να το κάνω. Αλλά όταν έπεσα και οι άλλοι με έπιασαν, μπορώ να πω πως ήταν μια πραγματική στιγμή. Πώς να διασχίσει κανείς ένα φανταστικό ποτάμι όταν δεν υπάρχουν αρκετές πέτρες για να σταθούν όλα τα μέλη της ομάδας? Αυτή είναι η άσκηση Ρούμπικον που πήρε το όνομά της από τον ποταμό που κάποτε διέσχισε ο Ιούλιος Κέσαρας. Εδώ το πιο σημαντικό είναι πως δουλεύουμε την αντίληψη των ανθρώπων. Αν δεν αντιλαμβάνομαι σωστά τα πράγματα, τότε δεν ξέρω και πώς να χειριστώ μια κατάσταση. Σε ένα παραδοσιακό μάθημα γυμναστικής, αλλά και σε άλλα αντικείμενα, το ζητούμενο είναι η καλύτερη δυνατή απόδοση. Όμως η ευτυχία δεν αποτελεί προτεραιότητα και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Μπάρμπαρα Νόιμπερ και ο συνάδελφός της Ruth Eckard έχουν ειδικευθεί στο μάθημα της ευτυχίας και σήμερα διδάσκουν όλες τις τάξεις του γυμνασίου Letzenfeld. Σε αυτή την τάξη κάθε παιδί ζωγραφίζει ό,τι έρχεται στο μυαλό του, σε αυτό που ονομάζεται δικός του χώρος. Με την άσκηση αυτή, τα παιδιά μαθαίνουν να αυτοπροσδιορίζονται σε μία ομάδα, ενώ παράλληλα σέβονται και τα άλλα μέλη του γκρουπ. Ο τελικός μας στόχος είναι τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι να κατανοήσουν τις δικές τους δυνάμεις. Έτσι θα γίνουν ευαίσθητοι άνθρωποι αλλά και αποφασιστικοί. Μαθαίνουν τα δυνατά τους σημεία, αλλά και πώς να αντιμετωπίσουν αναποδιές και σύνθετες καταστάσεις. Σε αυτό το σχολείο όλα τα παιδιά έχουν βιώσει το ζεστό ντουζ. Ένας μαθητής κάθεται με γυρισμένη την πλάτη του στην τάξη. Οι συμμαθητές του λένε τι βρίσκουν θετικό σε εκείνον ή εκείνη. Ειδικά η άσκηση Warm Shower πραγματικά σε κάνει να αισθανθείς ευτυχισμένος. Πρόκειται για μια πραγματική στιγμή ευτυχίας που διαρκεί για μέρες. Ακούς τόσα πολλά ωραία πράγματα για τον εαυτό σου και σίγουρα δεν είμαστε συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο. Η ευτυχία ως θέμα ή ως μέθοδος εκπαίδευσης γίνεται όλο και πιο δημοφιλή στη Γερμανία, αλλά και σε όσες χώρες μιλούν αγγλικά. Έχετε ποτέ ακούσει για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ευτυχίας? Για τους πολιτικούς άραγε ισχύει κάτι τέτοιο? Υπάρχει κάποια χώρα στον κόσμο που έχει την ευτυχία ως κύριο αναπτυξιακό της στόχο? Λοιπόν, ναι. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί γνωρίζετε το βασίλειο του Μπουτάν, όπου η ευτυχία ξεκινάει από το σχολείο. Πολύ λίγες χώρες στον κόσμο
τοποθετούν την ευτυχία ως βασικό αναπτυξιακό στόχο. Το μικροσκοπικό βασίλειο του Μπουτάν στα Ιμαλάια έχει μετονομάσει το ΑΕΠ σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν ευτυχίας. Δευτέρα πρωί στο χωριό Γούτσου του Μπουτάν, η 8χρονη Τζαμπέι Γεσέι Παϊντέν ετοιμάζεται για το σχολείο. Αν και η οικογένειά της έχει αυτοκίνητο, εκείνη προτιμά να περπατά για 20 λεπτά. Αρχίζω τη μέρα μου στο σχολείο κάνοντας διαλογισμό και προσευχές. Έτσι δείχνουμε το σεβασμό μας στο βασιλιά, τη χώρα μας και τη θρησκεία μας. Με αυτόν τον τρόπο προωθούμε τον πολιτισμό μας. Το γυμνάσιο Γούτσου είναι ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλωτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα μοντέλο σχολείου που φιλοδοξεί να δημιουργήσει υγιείς μαθητές πνευματικά και σωματικά. Τελικός στόχος είναι ευτυχισμένοι και παραγωγικοί πολίτες. Μια τυπική ημέρα στο σχολείο ξεκινά με την πρωινή προσευχή. Οι προσευχές είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της βουδιστικής παράδοσης του Μπουτάν. Στόχος μας είναι να κάνουμε τα παιδιά ευτυχισμένα. Στο παρελθόν είχαμε μεγάλο αριθμό μαθητών που έπαιρναν φάρμακα, κάπνιζαν, ενώ κατανάλωναν και αλκοόλ. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε πολλά προβλήματα. Όμως πια έχουν μειωθεί δραστικά. Στην τάξη, εκτός από την προβλεπόμενη διδακτέα ύλη, οι μαθητές μαθαίνουν να εκπαιδεύουν το μυαλό τους μέσα από το διαλογισμό που διαρκεί από 1 έως 3 λεπτά. Τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν το μυαλό τους, αλλά και να διώχνουν τις αρνητικές σκέψεις. Οι μαθητές διδάσκονται ακόμη βασικές αξίες, όπως ο σεβασμός στο περιβάλλον, ενώ βιώνουν τη σημασία της αλληλεγγύης και της προσφοράς στην κοινότητα. Το πρόγραμμα με τίτλο «Ακαθάριστο εθνικό προϊόν ευτυχίας» είναι μια ευγενής πρωτοβουλία. Νομίζω πως οδηγεί σε ένα διαφορετικό σχολικό μοντέλο, πιο φιλικό προς τα παιδιά. Πρόκειται για μια προσέγγιση που οδηγεί στη σωστή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού. Όμως η εκπαίδευση δεν τελειώνει στο σχολείο. Οι μικροί μαθητές διδάσκουν τους γονείς τους μόλις γυρίσουν στο σπίτι. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά έχουν μάθει πολλά χρήσιμα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουν σταματήσει να τρώνε πρόχειρο φαγητό. Έρχονται σπίτι και μου μαθαίνουν πώς να τρώμε βιολογικά λαχανικά και πώς να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Μας δίνουν τόσες πολλές συμβουλές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μπουτάν αποτελεί πηγή έμπνευσης και για άλλες χώρες όπως η Φιλανδία. Ο Μοχάμεντ Άλο Ζαΐμπι επικοινώνησε μαζί μας. Πιστεύει ότι η αισιοδοξία μπορεί να διδαχθεί. Όμως η ευτυχία είναι τελικά προσωπική υπόθεση. Εσείς τι νομίζετε? Θέλουμε να μάθουμε τι πιστεύετε. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας. Και από τα μαθήματα ευτυχίας και αισιοδοξίας θα πάμε στην Βαρκελόνη, καθώς το παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία στο Διεθνή Αερολιμένα, όταν νωρίς το πρωί του Σαββάτου ένα Boeing της UTR ερχόμενο από τη Μόσχα και ένα Airbus των Αργεντίνικων Αερογραμμών έτοιμο προς απογείωση λίγο έλειψαν να συγκρουστούν στον αεροδιάδρομο. Το Boeing επρόκειτο να προσγειωθεί στον αεροδιάδρομο 2 όταν το Airbus τον διέσχιζε. Ευτυχώς όμως οι Ρώσοι πιλότοι είδαν το αργεντίνικο αεροσκάφος και έτσι καθυστέρησαν κατά την προσγείωση. Για την παραλίγο σύγκρουση, οι ηθήνοντες του αεροδρομίου μίλησαν για κακή συνεννόηση χωρίς να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις. Να δούμε λίγο τη στιγμή που παραλίγο να τρακάρουν, να το πούμε, τα δύο αεροπλάνα. Πραγματικά τελευταία στιγμή, λες και ήταν αυτοκίνητα. Τόσο κοντά ήρθε το ένα αεροπλάνο με το άλλο. Αλλάζουμε λίγο κλίμα, καθώς αδιαφυσβήτητα ο Ρομπ Κάντορ θα μπορούσε να κερδίσει σε όλα τα σόου ταλέντων λόγω της μοναδικής χρειάς της φωνής του και της ικανότητάς του να μιμείται διαφορετικές φωνές. Στο βίντεο που θα δούμε τώρα μιμείται 29 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Για να το δούμε. Hello, my name is Rob, this is Andrew. We're going to perform an original song for you with 29 different celebrity impressions. It's called Perfect. Ready? High in the clouds,
tell you to chill. I try to tell you what everyone knows. You're perfect in the way that you are. If you stole all the colors that persist in the air, sold them to black without much of a care, threw them my heart, lit every cell. Your song. Don't be sad or scared at all. Even if you can't recall, you're perfect in the way that you were. Perfect in the way that you are. If you took a boat to the middle of sea and spent all my money seeking treasures for. Πραγματικά ταλαντούχος, αφού μπορεί και τραγουδάει από Σακίρα μέχρι Φρανκ Σινάτρα, και πραγματικά νομίζω ότι αν δεν είχαμε εικόνα και απλά ακούγαμε, θα νομίζαμε ότι βρίσκονται όλοι εκεί και τραγουδάνε μαζί. Τώρα, παραμένοντας τα περίεργα αυτού του κόσμου, έκπληξη και προβληματισμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης ο εντοπισμός ενός κροκοδίλου περίπου 2 μέτρων. Τα σενάρια για το πώς βρέθηκε εκεί ο κροκόδιλος είναι δύο. Είτε το εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του και μάλιστα όχι μόνο του αλλά μαζί με το ζευγάρι του, όταν ο ίδιος που τα είχε στην κατοχή του παράνομα δεν ήξερε τι να τα κάνει, είτε πιθανότητα το ερπετό το άφησαν για άγνωστο λόγο οι άνθρωποι κάποιου τσίρκου που είχε επισκεφτεί παλιότερα την περιοχή. Στο βίντεο που βλέπουμε τώρα είδαμε τον κροκόδιλο να μπαίνει μέσα στη λίμνη. Πάντως υπάρχουν φόβοι ότι δεν είναι μόνος του και ότι υπάρχει και το τέρι του. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η είδηση, καθώς δεν είναι και συνηθισμένο να έχουμε έναν κροκόδιλο στην Ελλάδα. Τώρα θα πάμε στο Βατικανό, ένα ολόκληρο έθνος που περικλεί μόνο μία πόλη. Το Βατικανό είναι το πιο μικρό έθνος σε όλο τον κόσμο, όμως είναι γνωστό ότι φέρει πολύ μεγάλη δύναμη. Μέσα από το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί θα μάθουμε από πού προέρχεται αυτή η δύναμη. Να το δούμε. It is one of the most mysterious places on Earth. An entire sovereign nation surrounded by a single city. The Vatican. For centuries, it has influenced world events, perhaps more than any other country on Earth.
How could the world's smallest country wield such power? Secrets. The secrets it holds behind these very walls. It's a secret place for many reasons, and one is that it gets up to things it doesn't want people to know about. This is the setting for Dan Brown's best-selling book, Angels and Demons. But are dark forces trying to destroy the church, as Dan Brown suggests? I think secret societies evolved at that time and came about through a reaction to the ominous presence of the Catholic Church. Could an ancient cult rise again to infiltrate Vatican security and assassinate a pope? Popes have undoubtedly been murdered. Could this same secret society be planning to take over world governments? The agenda of all secret societies is to rule the masses so that the masses become slaves, fodder, malleable, useful, eliminatable laboratory animals. And does this, the dollar bill, hold the secret to a new world order? We have new world order right here on our dollar bills, and yet most people are unaware of this. One person is on a mission to uncover the answers to these very questions and more that are raised in Dan Brown's frightening book. Simon Cox, along with other noted experts, are about to tell us what's fact, what's fiction, and what has yet to be revealed. Rome, once the ruler of the Western world. Today, this nation city is both the cultural nerve center of Italy and the setting of Dan Brown's best-selling novel, Angels and Demons. Rome is an amazing place, a city that is like none other than I've ever seen. It's a kind of revelation in the sense that at every turn there's something new. It's like a palimpsest, which is a manuscript in which something's been written, but it's been written over a pre-existing text that's been erased, which itself was written over a previous text that's been erased, so that it's layer upon layer, and it's that layering that is the city of Rome, endless and deep. You turn a corner, there's a modern building sitting on a Roman building, sitting on something earlier still, and at every corner, at every turn, is a new discovery. But it's not only ancient buildings which lay hidden beneath Rome's streets. In the city where Caesar was murdered, where Constantine helped engineer the emerging religion of Christianity, a new and sinister society reportedly existed. The Illuminati. The Illuminated. Dan Brown's Angels and Demons raises vital questions. Do they still exist? And if they do, who are they? The central theme within Angels and Demons is this idea of a secret society called the Illuminati. Did they really exist? If so, what period of history? Are they still around? These are questions that are really thrown at us from the book, and Dan Brown tries to answer them by saying, yes, they're a real secret society. They still exist today. They still exert influence and pressure, just as they did through history. Historian Simon Cox has made a career of studying the past. Now he's making a career investigating the theories behind Dan Brown's mysteries. In his newest book, Illuminating Angels and Demons, Cox finds himself on the trail of the Illuminati, much like Dan Brown's hero, and for good reason. It's a book that deals with secret societies, with Christianity and its interaction through the ages with us as people, as man, and the idea that there may actually be some other hidden thread of knowledge, of illumination that runs through that. In the novel, a secret society known as the Illuminati sets out to destroy the Vatican and alter the course of world events. For writer and conspiracy theorist Jim Mars, the threat is real. The final goal of the Illuminati is world domination. They go into great detail as to how they're going to accomplish this. They want to educate the young and convert them to their way of thinking. They want to destroy faith and confidence, not only in the political systems, but in religion. Fact is,
slightly different really to the fiction that Dan Brown has brought forward in Angels and Demons, in so much as the Illuminati, through my research I found, did exist as a real society. In fact, there were several different versions of the Illuminati. You have Illuminati springing up in southern France, in Spain. A look through history books shows that over the centuries, several groups have taken on this name. In Spain, they were persecuted, burned at the stake by the Catholic Church during the famous Inquisitions. But the mystery doesn't stop there. They're disparate groups. They're not groups that are linked. And the word Illuminati, or illuminated ones, or ones who see the light, is actually, when you think about it, would be a pretty normal name for various groups who want to be enlightened. And so I think that as a coherent body of people, a coherent secret society that has lasted throughout history, stretching all the way back to Egyptian times and through to the modern era, I think it's a non-starter. I don't think you have evidence for that. However, we certainly have evidence that a group called the Illuminati, who may well have existed through to modern times, certainly started in the 1770s in Bavaria. The Illuminati was a secret society supposedly formed in the spring of 1776 by Adam Weishaupt, who had been trained by the Jesuits. Devin Jackson is an investigative journalist for some of the most important publications of today. He believes the name Weishaupt is no accident. Jackson suggests that the name was fictitious, part of a secret code used throughout Europe that was the beginning of a fight by elite members of science against church-sponsored governments. Even more, Jackson believes the Illuminati may have started long before Adam Weishaupt took on the name. The question raised, however, is why would such a battle even exist? The Illuminati came into existence around the time of Galileo because of having this need to explore further and questioning things. And it was in an age of science was burgeoning and kind of busting out, literally almost, out of the confines of the Catholic Church. And so you had all these people like Galileo, and up into the 18th and 19th century, when exploration and this need for finding out things, how things worked in nature or in the universe, they just really had that need to find that out. I think in earlier centuries, the church probably was anti-science because it they feared a conflict between their dogma and scientific knowledge. Did Dan Brown have it right? Could the Illuminati still exist? Could they be trying to destroy world governments? In his investigation, Simon Cox believes the beginning of that answer lies in the very title of Dan Brown's book. A title that may lead us directly to the Illuminati. The book Angels and Demons, I think, is titled so because what you have here in Dan Brown's estimation, I think, is the idea of the study of light and dark. And so you have this study in dualism. On the one side, we're not sure who the angels are. We're not sure whether the angels is the church or science, because this is a book about church versus science. On the other side, you have the demons. Are the demons science? Is it the church? We're unsure about this. And I think that that's the reasoning behind the title. I think it's quite a clever title to use. Angels and Demons is a great title. It does sum up very well the duality of the book and the theme of angels that runs through it in the Bernini statues that form the clues that run throughout the book. In Angels and Demons, the Illuminati gather in secret meeting places throughout ancient Rome. Each location anchors a surreptitious trail that Dan Brown calls the Path of Illumination. And each location is filled with Bernini's masterpieces, which allegedly hold clues to this subversive path, including his most famous work, The Ecstasy of Saint Teresa. Her hand allegedly points towards this path of illumination. Surprisingly, it forms a nearly perfect cross within the city of Rome. I think the path of illumination that Dan Brown highlights in his book is a real, it's something that has been used throughout history, although maybe not in the context that Brown is actually bringing it forward within Angels and Demons. The idea behind neophytes, behind initiates actually walking a path, metaphorical or real, is something that we do find symbolically throughout history.
This alleged path starts at Rome's most famous landmark, the Vatican, a site visited by up to 30 million tourists a year. The path then crosses Tiber River to the east, anchored at Santa Maria della Vittoria. To the north, the cross begins at Santa Maria del Popolo and ends to the south at Piazza Navona. Why a cross for a group allegedly fighting the church? Clive Prince and Lynn Picknett, co-authors of the Templar Revelation, have researched its mysterious origins. Every religious, spiritual, esoteric discipline will talk about a metaphorical path of illumination. Whether this exists in the sense of the Illuminati, a group somewhere, have their own views on this, and you have to be initiated into it and do certain things, perhaps horrible, to receive illumination, is open to question. The Illuminati's scientific beginnings, their rituals, and quest for power are closely tied to the Vatican's own shrouded history. But hidden deep within the Vatican are secret documents which reportedly could be used to destroy the church. Has the Illuminati infiltrated the Vatican? Have they found the hidden documents? And what will happen if they, or another secret society, finds them? Δεν ξέρουμε αν είναι θεωρίες νομοσίας ή πραγματικότητα. Πάντως, ο Dan Brown συνηθίζει να αγγίζει και να παρουσιάζει θεωρίες νομοσίας. Άλλοι τις πιστεύουν και τις υιοθετούν, άλλοι τις απορρίπτουν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δίνουν τροφή για σκέψη. Και τώρα, στον πολιτισμό θα περάσουμε για να δούμε μία ταινία κινουμένων σχεδίων που έγινε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα από τον κάτοχο βραβείου Έμι Νάσο Βακάλι. Η ταινία περιγράφει την εναλλαγή στην εξουσία των ίδιων πλασμάτων, οι οποίοι κάθονται στο τραπέζι για να συνεχίσουν το φαγοπότι και πάλι τους ίδιους να περιμένουν κάτω από το τραπέζι για τα αποφάγια. Για να το δούμε. «Δείπνο για λίγους» ήταν ο τίτλος του κόμικ αυτού. Μάλλον είναι αρκετά πετυχημένο και ίσως να ανταποκρίνεται και όλα στην πραγματικότητα. Τώρα, μία πραγματικά διαφορετική παράσταση ετοίμασαν ο Πορτογάλος καλλιτέχνης Ζωάο Ονόφρε και μια βρετανική death metal μπάντα στο Λονδίνο. Ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει ένα ηχομονωμένο κουτί από χάλιβα, στο οποίο κλειδώνεται το συγκρότημα και παίζουν εκεί μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Για να το δούμε. Μια πραγματικά διαφορετική performance ετοίμασαν ο Πορτογάλος καλλιτέχνης Ζωάο Ονόφρε και η βρετανική death metal μπάντα Unfathomable Ruination στο Λονδίνο. Ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει ένα ηχομονωμένο κουτί από χάλιβα, στο οποίο κλειδώνεται το συγκρότημα. Στη συνέχεια παίζουν μουσική μέχρι να ξεμείνουν από ανάσα. Αυτή η κατάσταση αποτελείται από ένα αντικείμενο και μια performance. Το αντικείμενο είναι ένα αντίγραφο του γλυπτού του Tony Smith που ονομάζεται Die. Είναι ένας μινιμαλιστής από τη Βόρεια Αμερική. Η performance που θα δούμε όταν η πόρτα είναι ανοιχτή θα είναι από την death metal μπάντα. A death metal band. Το συγκρότημα κλειδώνεται μέσα στο μαύρο κουτί και συνεχίζει να παίζει μέχρι να εξαντληθεί το οξυγόνο από το χώρο.
Η μπάντα έμεινε στο κουτί για περισσότερα από 20 λεπτά, ενώ οι περαστικοί άκουγαν τους υπόκοφους ήχους που έβγαιναν από το εσωτερικό του μαύρου κύβου. Είναι ένα ενδιαφέρον έργο. Υπήρχε προφανώς κάτι μέσα στο κουτί που ακουγόταν πολύ πολύ δυνατά. Αλλά έξω σε εμάς ο ήχος ακουγόταν μουντά ανάμεσα σε διάφορους άλλους ήχους. Ήταν πραγματικά μοναδικό. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αισθανόμουν άσχημα για την μπάντα που ήταν κολλημένη μέσα στο κουτί και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Αλλά η όλη ιδέα ήταν εξαιρετική. Δεν είχαν όμως την ίδια άποψη και κάποια μέλη της death metal μπάντας, τα οποία βγήκαν από τον κύβο ξέπνοα. Αμέσως μόλις βγαίνεις έξω αισθάνεσαι ανακούφιση επειδή είναι πολύ ωραία έξω. Μέσα έκανε τρομακτική ζέστη πολύ γρήγορα. Τα τελευταία 5 λεπτά παραλίγο να πεθάνουμε. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ο κόσμος παραβλέπει περισσότερο όταν δει το έργο. Πιστεύει ότι είναι μικρός ο χώρος και δεν έχει αέρα. Αλλά το ζήτημα του χώρου είναι πολύ σημαντικότερα από όλα τα υπόλοιπα μαζί. Εννοώ ότι είναι προφανώς δύσκολο να αναπνεύσεις, αλλά ότι δεν έχεις χώρο ούτε να κουνηθείς είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Διέλυα τους αγώνες μου κάθε φορά που χτυπούσα τα drums μου ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι λίγες οι φορές που η καλλιτεχνική δημιουργία φλερτάρει με το θάνατο, αν θυμηθούμε προηγούμενες performance των Chris Burden και της Marina Abramovic. Η συγκεκριμένη κατάσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ τέχνης Γλυπτική στην πόλη, που οργανώνεται στη Βρετανική πρωτεύουσα. Η τέχνη δεν έχει όρια και μερικές φορές μπορεί να αποβεί και μοιραία για τη ζωή των καλλιτεχνών. Τώρα στο θέατρο Πέτρας θα βρεθούν στις 16 Ιουλίου Μαχαιρίτσα, Σαββόπουλος και Μουζουράκης για μία μοναδική συναυλία. Για να πάρουμε μία γεύση. Πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Και ναι, το ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Θέλω να φανταρώζεσαι που σ' αγαπάω. Ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς φοβάς σκεφτήματα, αλλά προβλήματα λες ό,τι έχεις. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Με κάνα δυο στιγάκια μου για πρόσχημα. Και τον καρπό μου αν παγώνει
16 Ιουλίου λοιπόν στο Θέατρο Πέτρας θα είναι ο Μαχαιρίτσας με τον Σαββόπουλο και τον Μουζουράκη για μια μοναδική συναυλία. Τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε και εμείς και μάλλον και εσείς, ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε σε έναν κοντινό κυκλαδίτικο προορισμό που δεν είναι άλλο από την Κέα ή αλλιώς την Τζιά. Το νησί ενδείκνεται για αποδράσεις του Σαββατοκύριακου αλλά και για διακοπές. Για να πάμε μια βόλτα. Ένα νησί με έντονη ταυτότητα και ιδιαίτερη άβρα, που τη νιώθεις φτάνοντας στην ανανεωμένη κορυσία το λιμάνι της. Η μορφολογία του εδάφους, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τα πέτρινα σπίτια, το ανώθευτο φυσικό περιβάλλον, όπως και οι υπέροχες παραλίες με τα κρυστάλλινα διάφανα νερά τους, κάνουν αυτό το νησί πραγματικά ξεχωριστό. Κοιτώντας ψηλά, βλέπεις την πρωτεύουσα Ιουλίδα, που είναι χτισμένη πάνω σε ένα μεγάλο βράχο. Οι βόλτες στα λιθόστρωτα σοκάκια της, ανάμεσα στα αρχοντικά σπίτια, σε κάνουν να περιπλανιέσαι με τις ώρες. Φυσικά, χρειάζεσαι αρκετές μέρες για να εξερευνήσεις όλες τις γωνιές του νησιού. Η Παναγία η Καστριανή ξεχωρίζει επιβλητική. Μοιάζει σαν να γναντεύει το πέλαγος, αλλά στο νησί υπάρχουν και πολλά επισκέψιμα ξοκλήσια.
νησιά, παρότι ανεπτυγμένη τουριστικά, είναι ένα αραιοκατοικημένο νησί. Το γραφικό, απάνεμο, κοσμοπολίτικο όμως βουρκάρι βλέπεις τη συνύπαρξη ψαράδων και ιστιοπλοϊκών. Η φιλοξενία των ανθρώπων της φαίνεται στα ατμοσφαιρικά ξενοδοχεία, που άρτια εξοπλισμένα με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια περιμένουν να δώσουν άλλο χρώμα στις διακοπές μας. Τα εστιατόρια και οι ταβέρνες έχουν πάντα φρέσκο ψάρι, αλλά δεν υστερούν σε παραδοσιακά πιάτα που καλύπτουν όλα τα γούστα. Ρομαντικές αλλά και έντονες νύχτες συμπληρώνουν το παζλ. Κυκλαδίτικα χρώματα, η γοητεία της και η ζεστασιά των κατοίκων σε κάνουν να αγαπήσεις τη τσιά από την πρώτη στιγμή και φεύγοντας το μόνο που σκέφτεσαι είναι «θα έρθω πάλι». Και από την κοντινή Κέα θα πάμε ένα πιο μακρινό ταξίδι μέχρι τον Μαυρίκιο, που είναι ένα νησιωτικό κράτος του Ινδικού ωκεανού ανατολικά της Μαγαδασκάρης. Το νησί περιβάλλεται από κοραλιογενείς υφάλους, ενώ έχει ηφαιστειακή προέλευση. Περιμετρικά του νησιού εκτείνεται μία κορυφογραμμή από υψώματα, η οποία προέρχεται από την παλαιότερη ηφαιστειακή καλδέρα. Για να ταξιδέψουμε μέχρι το Μαυρίκιο.
Ταξιδέψαμε στην Κέα, ταξιδέψαμε στον Μαυρίκιο, είδαμε φυσικές ομορφιές, είδαμε όμως και φαγητά. Και κάπου εδώ, με χρώματα και αρώματα από όλο τον κόσμο, η εκπομπή Infotainment φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Μπορείτε να μπείτε και στο zoogla.gr για να ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις. Υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα που θα το βρείτε στο πρώτο σέλιδο του zoogla.gr. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 2. Καλό σας απόγευμα.